τη λατρεύω τη Θεσσαλονίκη και όποτε έρχομαι εδώ με παράσταση είμαι ακόμη χαρούμενη. Είμαστε εδώ με την πολιτική επιθεώρηση όσα παίρνει ο άνεργος. Πόσα παίρνει ο άνεργος. Έλα μου ντε. Στη Λάρισα την ονομάσανε πατριωτική επιθεώρηση. Γιατί πραγματικά είναι σαν χρέος πατριωτικό να μιλήσουμε ανοιχτά για κάποια θέματα και η πολιτική επιθεώρηση μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να πούμε αλήθειες. Και φαντάζομαι μέσα από χιούμορ, γέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη να διακομωδήσει λίγο όσα ζει και να τα ζήσει λίγο πιο θετικά. Ακριβώς. Μέσα από χιούμορ, γέλιο, καυστική σάτυρα πολιτική, κοινωνική, γιατί έχει και πολιτικά θέματα μέσα. Να σου πω κάτι, έρχονται πιο πολύ νέοι άνθρωποι. Γιατί όσα παίρνει ο άνεργος, σου λέει άνεργος, είμαι, πάω να γελάσω. Ναι. Έρχονται πολύ νέοι. Έρχονται. Είναι αρκετοί οι νέοι που έρχονται. Ναι. Εσύ φοβάσαι λίγο ότι. Μην βρεθείς εσύ σε εκείνη τη θέση που λέει και ο τίτλος σας. Χτυπά ξύλο, βέβαια. Όχι, εννοείται τι χτυπά ξύλο. Ο καθένας μας. Έχω μείνει, δεν είναι, δηλαδή. Εντάξει. Okay. Πώς το αντιμετώπισες, τι έκανες. Κοίταξε, είναι αυτό που σου ψυχολογικά, προσπάθησες να κάνεις κάτι άλλο. Πέφτεις ψυχολογικά, εντάξει, πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Αλλά προσπαθείς να βρεις λύσεις, να κάνεις και κάτι άλλο. Ξέρεις κάτι, αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι πάρα πολλά χρόνια σε δουλειές που είναι. Πώς να τις πω, εποχιακές, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτές οι δουλειές. Τέλος πάντων, που είναι αβέβαιες, που η ανασφάλεια της επόμενης δουλειάς είναι τεράστια. Δεν μαθαίνεις λίγο να συνηθίζεις, να ζεις με αυτή την ανασφάλεια. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, με τίποτα. Νομίζω ότι πια για να κάνεις αυτό το επάγγελμα ή πρέπει να είσαι πλούσιος, την οικογένειά σου να μην έχεις, ή να έχεις και μια δεύτερη δουλειά. Κομπόδεμα δεν μπορείς να κάνεις, είσαι από τους ανθρώπους που κάνουν κομπόδεμα, δηλαδή που θα πάρουν, που θα πληρωθούν και θα βάλουν και κάτι στην άκρη. Όχι. Όχι. Θα τρως, θα τσακίζεις. Πού τα τσακίζεις τα λεφτά σου, Κατερινά? Πού τα τρως, πού είναι τα πιο... Είμαι λίγο σπάταλη, είναι πού? Η αλήθεια. Τι, σε διασκέδαση, σε ρούχα, σε ταξίδια. Σε ψώνια, σε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ακόμα και τώρα που είναι γενικά δύσκολες εποχές και ό,τι παίρνουμε. Γενικά, ήθιστε να το κοιμάμε λίγο παραπάνω. Τώρα έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση, εννοείται αυτό. Γι' αυτό έλεγα και πριν, μας έχει κάνει και λίγο καλό η κρίση. Πέρα από όλα τα άλλα, στα αφήσουμε στην άκρη. Έχει κάνει και λίγο. Έχουμε συμμαζευτεί λίγο. Αγόρι, έχεις? Όχι. Γιατί κοριτσά, πάλι πριν δύο χρόνια πριν μου είπες όχι, δεν έτυχε. Τώρα σήμερα όχι, δεν έτυχε. Τι θα κάνεις? Ναι, είμαι μόνη μου. 1,5 χρόνο. Α, να μην παίρνω ποτό. Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ. Είσαι γλυκή, θα δει. Πραγματικά. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και εμείς. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και τώρα θα πάμε να δούμε έναν συνάδελφό σου. Μιλάω για τον Βλαδίμηρο Κυριακή.